τον πρόεδρο του κόμματος Νέα Δεξιά, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Καλησπέρα κύριε Κρανιδιώτη, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλησπέρα κύριε Σεργιόπουλο, μεγάλη μου χαρά. Πρόεδρε, γιατί έτσι θα σας λέω πλέον, πρόεδρε θα σας λέω, γιατί είστε πρόεδρος κόμματος πλέον. Τι σας οδήγησε στο να δημιουργήσετε τη Νέα Δεξιά? Δεν απήγησε μόνο εμένα, αλλά και τους 225 συμπολίτες μας, οι οποίοι συνυπογράφουν την ιδρυτική μας διακήρυξη, και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο αριθμό από παράγοντες. Καταρχήν, πρώτον, το ότι είμαστε δεξιοί και δεν τρεπόμαστε, δεν φοβόμαστε να το πούμε, δεν έχουμε καμία ενοχή και κανένα πρόβλημα γι' αυτό, όπως έχουν άλλοι. Δεύτερον, η ιδεολογική επικυριαρχία της αριστεράς, η οποία επιτίθεται συνεχώς στην ελληνική ταυτότητα, επιτίθεται στην ελληνική παιδεία, παραβιάζοντας και τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 16, που λέει ότι ο σκοπός παιδείας είναι εθνική, ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Επίσης, άλλος ένας λόγος είναι το ότι ενώ η αριστερά δεν φοβάται, δεν κρύβεται δηλαδή να το πει, ονομάζει τον εαυτό της με αυτό που είναι, δηλαδή έχουμε συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς, έχουμε δημοκρατική αριστερά, έχουμε πόσα κομμουνιστικά κόμματα. Η δεξιά πάντοτε φοβάται, ντρέπεται για τον εαυτό της και επιλέγει ονόματα όπως Νέα Δημοκρατία, Πολιτική Άνοιξη, Δημοκρατική Αναγέννηση, οτιδήποτε εκτός από αυτό που είναι το όνομά της. Εμείς λοιπόν, επειδή είναι και νέα και δεξιά, την ονομάσαμε έτσι, διότι εκπροσωπεί αυτούς τους πολίτες ακριβώς που πιστεύουν στην πατρίδα, στο διαχρονικό τους πρόσωπο, έχουν μια άλλη προσέγγιση για τα πράγματα. Πιστεύουν ότι η Ορθοδοξία είναι κομμάτι της ιδιοπροσωπείας μας και μπορούμε να την υπερασπιστούμε. Πιστεύουμε σε μια αυστηρότητα στα θέματα της δημόσιας τάξης, της λαθρομετανάστευσης, πιστεύουμε στην αναστροφή του Ισλαμικού πληθυσμού της πατρίδας και ταυτόχρονα πιστεύουμε και σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, διότι δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι πατριώτης και ταυτόχρονα να είσαι είτε νεοφιλελεύθερος είτε αυστηρά κρατιστής. Η χώρα χρειάζεται και κάποια σύγχρονα πράγματα για να έχει ανάκτηση της ισχύως της και να έχει και ευημερία να μπορέσουμε να βγούμε από τα προβλήματα. Τα χρώματα στο έμβλημα του κόμματος τα καταλαβαίνω, τα αντιλαμβάνομαι. Ο αετός ή το γεράκι, για να μην κάνω λάθος, προς τι? Αετός. Είναι αετός. Το διαχρονικό σύμβολο ισχύως του ελληνισμού, τραγουδισμένο από τη Βόρειο Ήπειρο και τον Πόντο μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο. Και τα χρώματα, το μπλε και το κόκκινο, είναι μπλε γιατί δεν χαρίζουμε τον πατριωτισμό στην άκρα δεξιά και κόκκινο γιατί δεν χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία στην αριστερά. Πολλά δεν είναι τα δεξιά ή ακροδεξιά χτυπήματα που δέχεται με τα νέα κόμματα η Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, ο στόχος είναι η έκφραση των πολιτών, για να στο πούμε μάλλον αν θέλετε πιο απλά. Οι ψηφοφόροι, η κ. Σεργιόπουλα, δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν μόνο για τα λίγα δευτερόλεπτα που θα μπουν εδώ στο παραθρόν και θα επιλέξουν να βάλουν μέσα στο φάκελο το ψηφοδέλτιο. Ακόμα και λίγη ώρα μετά, με μία άστοχη δήλωση, με μία άστοχη πράξη, μπορεί το κόμμα το οποίο υπερψήφισαν να τους χάσει. Δεν ανήκουν λοιπόν σε κανέναν, δεν τους έχει χρεωθεί κανένας με 108, όπως λέγαμε οι άντρες που καταλαβαίνουμε αυτό που λέγαμε στο στρατό. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει εξελιχθεί με τη νέα της ηγεσία, έχει πάρει μια στροφή προς έναν μεσαιοχωρητισμό, γίνεται ένα μπλε θολό ποτάμι, δεν εκφράζει τους δεξιούς ψηφοφόρους. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει κάτι μαγικό σε εισαγωγικά, δηλαδή να κάνει κεντροδεξιά χωρίς δεξιά, κάτι το οποίο είναι αδύνατο και καταλύει αρχές και αξίες της παράταξης αυτής, για τις οποίες η παράταξη τα τελευταία αρκετά χρόνια και σε διάφορες περιόδους έχει φερθεί σαν να ντρέπεται για αυτά, σαν να αισθάνεται ένοχη για κάτι, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως τέτοιος λόγος. Και επομένως είναι απόλυτο δικαίωμά μας να προσπαθήσουμε αυτό να το εκφράσουμε και να μπούμε στη Βουλή για να το διεκδικήσουμε την υπεράσπιση αυτών των αξιών και μέσα από το Κοινοβούλιο, μέσα από τους τρόπους και τους όρους που θέτει η δημοκρατία μας. Θα προσπαθήσω να κάνω ερωτήσεις, κύριε Κρανιδιώτη, σε αυτή την συνομιλία που έχουμε, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εξυπηρετήσω και τις ερωτήσεις των απλών πολιτών που δεν γνωρίζουν, όπως εγώ σας ξέρω πολύ καλά, τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, αλλά ξέρουν το δημόσιο τηλεοπτικό πρόσωπο Φαΐλος Κρανιδιώτης. Στο παρελθόν σας είχαν συνδέσει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πολύ στενά με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πριν από... Τον Αντώνη,
Ναι, πριν από μια-δυο μέρες ο Αντώνης Σαμαράς ήρθε εδώ στην Φθιώτιδα και είπε, δηλώνω απόλυτα πειθαρχημένος στις γραμμές του κόμματος και του νέου Προέδρου. Μα κοιτάξτε, με τον κύριο Σαμαρά είμαστε και θα είμαστε φίλοι, αλλά δεν είμαστε σιαμαίοι. Ο καθένας έχει τις δικές του πολιτικές επιλογές, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Εγώ δεν ήμουν ποτέ ετερόφωτος και δεν πρόκειται να γίνω τώρα. Είμαι ένας άνθρωπος τον οποίο σέβομαι, αγαπώ και θα αγαπώ πάντα. Έχει κάνει πράγματα σωστά και πράγματα λάθος. Αυτό δεν έχει σημασία, δεν κάνει λάθη. Και έχετε υπάρξει, στο παρελθόν μέγας υπερασπιστής του, έτσι. Βέβαια, στα ζητήματα στα οποία πιστεύω ότι είχε δίκιο, γιατί είχε μια σωστή πολιτική στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Απόδειξη το 2014 μπήκανε μόνο 84.000, γιατί που έφυγαν ήταν περισσότεροι, είχαν για πρώτη φορά μείωση. Ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά με το ΣΥΡΙΖΑ μπήκανε 10 πλάσι, μπήκανε σχεδόν 900.000. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα φυσικά και θα τον υπερασπιζόμουν, όπως θα υπερασπιζόμουν και οποιονδήποτε είχε μια πιο πατριωτική στάση και πιο αποτελεσματική στάση για τα εθνικά συμφέροντα και την υπεράσπιση της εθνικής και κοινωνικής συνοχής. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ με τους συνεργάτες μου κάνουμε τις δικές μας επιλογές, ακολουθούμε τις δικές μας πορείες με βάση τις αξίες τις οποίες ενθαρρυνόμαστε και είναι απόλυτο δικαίωμά μας. Σε αρκετές περιπτώσεις στις δημόσιες τοποθετήσεις σας δίνετε την εντύπωση ότι έχετε να κάνετε περισσότερο με τη Νέα Δημοκρατία παρά με την αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ. Δίνετε μερικές φορές την εντύπωση ότι κάνετε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, λες και ασκεί διοίκηση ή ασκεί εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Αυτό, κοιτάξτε, που λέτε είναι απόλυτο ασφαλμένο, διότι όποιος παρακολουθήσει τη διαχρονική στάση μου. Εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είπα στην αρχή για να μην παρεξηγηθώ, θα χρησιμοποιήσω ερωτήσεις τηλεθεατών που όταν δημοσιοποιήσαμε ότι θα σας έχουμε. Μπορεί λοιπόν οι τηλεθεατές, αυτός ο τηλεθεατής που συγκεκριμένα σου έκανε αυτή την τοποθέτηση, αλλά και όποιος άλλος θέλει, πάρα πολύ εύκολα να μπει μέσα στο Google, να χτυπήσει το όνομά μου. Βέβαια. Τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ και θα δει ότι δύσκολα θα βρει κάποιον με μαχητικότερες και περισσότερες παρεμβάσεις. Το επιβεβαιώνω. Ας μην ψάξουν στο Google, το επιβεβαιώνω εγώ αυτό. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Ναι. Δεύτερον, θα σας πω ότι από την άλλη είναι υποχρέωσή μου να. Γιατί θεωρώ ότι το πρώτο καθήκον που έχεις απέναντι στο λαό, όταν αφιερώνεις χρόνο από το στέρημά σου, όταν ανοίξεις τον πραγματικό κόσμο της εργασίας και ασχολείσαι με την πολιτική. Είναι η πρώτη υποχρέωσή σου είναι να λες στους ανθρώπους την αλήθεια, να λες αυτό το οποίο πιστεύεις. Εγώ λοιπόν αυτό κάνω. Αν τώρα αυτό δυσαρεστεί κάποιος ή κάποιους ψευτοβαρόνους και ψευτοαριστοκράτες που θέλουν να λένε ότι εκφράζουν την όλη παράταξη χωρίς να την εκφράζουν, ενώ έχουν εγκαταλείψει όλες τις αξίες της, ενώ τρέμουν να αρθρώσουν εθνικό λόγο και μόλις η αριστερά τους πει δίθεν, τους κατηγορήσει ότι είναι ακραίοι, βάζουν την ουρά στα σκέλια και απολογούνται. Απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να ξεκινούν τις τοποθετήσεις τους με το σέβομαι την αριστερά για τους αγώνες της, αλλά λοιπόν, βεβαίως και θα έχω αυτή τη στάση, γιατί εγώ δεν σέβομαι καθόλου το ποινικό μητρό το οποίο έχει αριστερά στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθήκον δικό μου και των συνεργατών μου να υπερασπιζόμαστε τις αληθινές εθνικές και αστικές αξίες, να είμαστε μαχητικοί απέναντι στον διχαστικό λόγο της αριστεράς. Ακούσατε τις εσχρότητες τις οποίες εξεστόμησε ο κύριος Κυρίτσης και ψάξαμε πάρα πολύ μεγάλη μου λύπη τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, και όταν κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν κεντροδεξιά χωρίς δεξιά, εμείς δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε αυτό. Και είναι υποχρέωσή μας να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία η οποία εκφράζει τις πραγματικές εθνικές αξίες. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί η κυρία Στεργιόπουλε η επιλογή για τον ψηφοφόρο να είναι ή χαζοχαρούμενος νοσοχωρήτης ή χρυσαυγίτης. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια άλλη σοβαρή αληθινή δεξιά επιλογή, η οποία να έχει και μια συνέπεια. Βεβαίως. Και ο καθένας μπορεί τουλάχιστον για μένα να αναζητήσει τις απόψεις μου για τα πράγματα. Δόξα στον Θεό, στα Ντινιούς και στη Δημοκρατία έχω γράψει χιλιάδες άρθρα πια όλα αυτά τα χρόνια και θα διαπιστώσει αν είμαι συνεπής ή αν είμαι ασυνεπής. Αν αυτά που λέω τώρα τα έλεγα και πριν ένα μήνα και πριν ένα χρόνο και πριν 3 και πριν 5 και πριν 10 χρόνια. Λοιπόν, και
έχω διαμόρφωση. Κύριε Κρανιδιώτη, εκτός από πρόεδρος της Νέας Δεξιάς, είστε και ένας εξαιρετικός δικηγόρος και δεν το λέω εγώ μόνο αυτό, το λένε πάρα πολύ. Θέλω, έχω κρατήσει στο τέλος μια δύσκολη ερώτηση. Θεωρώ ότι ίσως να μην μπορεί να γίνει πιο δύσκολη ερώτηση για όσους ξέρουν καλά και την άφησα για το τέλος για να ολοκληρώσουμε. Σε τι διαφέρει η προσπάθεια του Φαΐλου Κρανιδιώτη και της Νέας Δεξιάς από την Νέα Δημοκρατία, προσέξτε τι θα πω τώρα, του Άδωνη Γεωργιάδη και του Βορύδη και από την προσπάθεια την καινούργια του Γιώργου Καρατζαφέρη έχοντας πάρει μαζί του και τον Τάκη τον Μπαλτάκο? Είναι πάρα πολύ εύκολη απάντηση. Λοιπόν, πρώτον, σε τι διαφέρει από την Νέα Δημοκρατία, όπως είπατε, του Άδωνη Γεωργιάδη και του Μάκη του Βορύδη? Ναι. Είναι ότι αυτά τα οποία λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και ορισμένα από αυτά είναι σωστά, δεν είναι οι επίσημες απόψεις και θέσεις και οι πολιτικές θέσεις της νέας ηγεσίας, Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης δεν τα συμμερίζει το κύριο Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολύ απλό. Και δεν πρόκειται ποτέ να κάνω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάνω λάθος ότι ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, είναι αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία? Βεβαίως και είναι αντιπρόεδρος, αλλά σας λέω ότι οι απόψεις του σε πολλά ζητήματα δεν είναι απόψεις της νέας ηγεσίας. Θα σας δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ο κύριος που αφορά την οικογένεια και κάποια άλλα ζητήματα, που οι αληθινά συντηρητικοί άνθρωποι, και προσέξτε, η συντήρηση είναι μόνο θετική έννοια. Συντηρώ σημαίνει προστατεύω. Συντηρώ το αυτοκίνητό μου. Συντηρώ το ασανσέρ για να δουλεύει, να μην σκοτωθούν τα παιδιά μου. Συντηρώ το σπίτι μου, τον καυστήρα του. Συντηρώ σημαίνει προστατεύω και προστατεύω την ταυτότητά μου και την οικογένεια. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρα και μαχητικά υπέρ του συμφώνου συμβίωσης. Και όταν ερωτήθηκε λίγες μέρες πριν την εκλογή του, ένα μεσημέρι Κυριακή στην ΕΡΤ, για την υιοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια, η απάντησή του, ξέρετε ποια ήταν? Ήταν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη η ελληνική κοινωνία. Άρα ο κ. Μητσοτάκης θα την ετοιμάσει. Άλλη θέση έχει σε κάποια από τα ζητήματα αυτά ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, αλλά η θέση γιατί είναι αυτή. Στο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Έγινε ολόκληρη συμφωνία, πανηγύρισαν μάλιστα για την Τουρκία που παίρνει και 3,5 δισεκατομμύρια. Ενώ η σωστή θέση ενός πραγματικού δεξιού κόμματος με εθνικό λόγο θα ήταν να βγει και να κατονομάσει το μεγαλύτερο τρομοκράτη και δουλέμπορο που είναι η Τουρκία, που για κάθε έναν από αυτούς που βλέπετε εδώ έχει βγάλει το παρακράτος που ελέγχεται από το κράτος στην Τουρκία, το Ερντογάν, 1.500 και 2.000 δολάρια το κεφάλι. Γιατί εμείς να βγαίνουμε να φτιάξουμε μια μαύρη βίβλο για να καταγγέλνουμε σε όλα τα διεθνή φόρουμ την Τουρκία, και αυτό έπρεπε να κάνει η Νέα Δημοκρατία και στο Λαϊκό Κόμμα κυρίως και στο ΝΑΤΟ και παντού. Επιχαίρουμε για μια συμφωνία η οποία είναι σαν να διαπραγματεύεσαι με το καρτέλ του Μεδεγίν στην Κολομβία, με τον Εσκομπάρ, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ναρκωτικών. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Ότι μπορεί να λένε κάποια σωστά πράγματα ο φίλος ο Άδωνης και ο φίλος ο Μάκης ο Βορύδης, όμως δεν είναι αυτές οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δεξιός. Δεν, να σου το πω απλά, συχαίνεται τους δεξιούς και τις απόψεις τους και τις ιδέες τους και ακολουθεί μια άλλη πολιτική, έχοντας κειμενογράφο του και παρακαθήμενό του και παρακοιμόμενό του τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, που έλεγε το Μακεδονικό είναι μια μπουρδα. Τι σχέση έχουν αυτές οι απόψεις με τις απόψεις της αληθινής δεξιάς? Όσον διαφορά τον κύριο Καρατζαφέρη, νομίζω ότι μόνο όποιος έχει προβλήματα όρασης και ακοής θα μπορούσε να μας μπερδέψει. Ο κύριος Καρατζαφέρης προπαγανδίζει τη δραχμή. Δεν τον έβαλα μόνο του. Το θωρό εγκληματικό. Κύριε Κρανιδιώτη, δεν τον έβαλα μόνο του στην ερώτηση. Τον έβαλα μαζί με τον Τάκη τον Μπαλτάκο. Ο κύριος Καρατζαφέρης όμως είναι ο επικεφαλής. Κοιτάξτε, να μην μπερδεύουμε τις φιλίες με την πολιτική. Ο κύριος Μπαλτάκος είναι συνάδελφος, τον γνωρίζω χρόνια. Έχω μια πολύ καλή φιλική σχέση. Δεν έχει σωστές απόψεις σε μερικά ζητήματα, σε άλλα όχι. Αλλά η πολιτική έκφραση της συγκεκριμένης προσπάθειας πολιτικής είναι ο κύριος Καρατζαφέρης. Ο κύριος Καρατζαφέρης λοιπόν πρώτον έχει οβιδιακές μεταμορφώσεις. Ή να σας το πω πιο λαϊκά και πιο απλά, έχει μια φορά φοράει τραγιάστα του ίσια, μια φορά φοράει ανάποδα, ψηφίζει μνημόνιο για να παραμείνουμε στο ευρώ, τώρα κάνει τον αντιμνημονιακό και προπαγανδίζει δραχμή. Εγώ για λόγους στοιχειώδους σοβαρότητας δεν μπορώ να παρακολουθήσω τέτοια πράγματα ούτε συνεργάτες μου. Εμείς είμαστε δεξιοί και πατριώτες, αλλά είμαστε, θεωρώ ότι είμαστε, προσπαθούμε τουλάχιστον να είμαστε σοβαροί, οι απόψεις να είναι τεκμηριωμένες και να μην τις αλλάζουμε ανάλογα με τη συγκυρία, μπας και ψαρέψουμε κανέναν ξέμπαρκο πελάτη, πολιτικό πελάτη. Λοιπόν, εγώ δεν προπαγανδίζω δραχμή γιατί θεωρώ ότι όποιος το κάνει αυτό είναι ανόητος ή είναι ιδιωτελής. Και επομένως υπάρχουν και επομένως αυτό και μόνο αποτελεί από μόνο του εμπόδιο για να μας αφήσει οποιοδήποτε. Συν νομίζω η εν γέννη πορεία η δική μου και του συγκεκριμένου ανθρώπου που αναφέρατε, δεν νομίζω ότι
Μπορεί κάποιος να μας μπερδέψει, εν πάση περιπτώσει. Να σας μπερδέψει, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Κύριε Κρανιδιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε. Θέλω να δεσμευτείτε ότι όταν ο δρόμος σας φέρει από την κεντρική Ελλάδα και από τη Λαμία, θα περάσετε και από το στούντιο. Η δουλειά μου με φέρνει πάρα πολλές φορές και θα είναι με μεγάλη μου χαρά. Σας περιμένουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κρανιδιώτη και σας εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά.